Εγώ θα ήμουν πρόθυμος να δεχτώ αυτά που λέτε, εάν δεν τα έλεγε το σχέδιο. Και τώρα τα δέχομαι. Αφού τα προβλέπει και το σχέδιο. Προβλέπει εν ολίγης προβλέπει. Όχι, όχι. Για το κέντρο μιλάει. Μα για το κέντρο μιλάει. Είναι για τους οικισμούς. Κάνετε λάθος. Εν πάση περιπτώσει, εφόσον θεωρείτε ότι σε άλλο πράγμα αναφέρετε, εγώ συμφωνώ με το βασικό το οποίο σας ενδιαφέρει και εσάς. Ότι όταν θα πάμε στην επόμενη φάση, στην πράξη εφαρμογής και ρύθμισης της στάθμευσης μέσα στην πόλη και ειδικά στην παλιά πόλη, ασφαλώς και αυτονόητο και δεσμευτικό από το Δημοτικό Συμβούλιο στο σύνολό του, είναι ότι πρώτα θα οριστούν οι θέσεις και θα αριθμηθούν οι θέσεις μόνιμων κατοίκων και θα σημανθούν με την μπλε γραμμή που ορίζει το σχέδιο και μετά θα πάμε στις επόμενες θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης. Πρώτα ορίζονται οι θέσεις στάθμευσης των μόνιμων κατοίκων, πρώτα, αυτό που ζητάτε δηλαδή, αυτό προβλέπει το σχέδιο. Πρώτα αυτό και μετά οι χώροι ελεγχόμενης στάθμευσης για αυτούς που θα μπουν απ' έξω και ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή είναι επισκέπτες του νησιού και της πόλης. Αυτό είναι σαφές από το σχέδιο. Και απορώ πως έχετε τέτοιες απορίες και τέτοιες, το έχετε παραβλέψει αυτό. Είναι όμως αντικείμενο των όσων θα ακολουθήσουν την έγκριση του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Γιατί αυτό, γιατί δεν μπορεί να το ορίσει το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Διότι οι αριθμοί είναι δυναμική υπόθεση. Σήμερα είναι 300, αύριο μπορεί να είναι 500 οι κάτοικοι, μπορεί να αυξηθούν, μπορεί να μειωθούν οι κάτοικοι. Δεν μπορεί να ορίζεται αριθμητικά η θέση, δεν είναι στατικό, δεν κάνει φωτογραφία της στιγμής και να δεσμεύσει τις θέσεις στάθμευσης μέσα στην παλιά πόλη ή περιμετρικά αυτής το σχέδιο αυτό. Θα έρθει η πράξη που θα ορίσει τις λεπτομέρειες και θα προσδιορίσει επακριβώς τις θέσεις των μονίμων κατοίκων. Και θα ρυθμιστεί και κάτι άλλο. Θα ρυθμιστεί, παρακαλώ. Θα ρυθμιστεί και κάτι άλλο. Όρος μόνιμος κάτοικος. Ποια έννοια έχει? Είναι μόνιμος κάτοικος αυτός ο οποίος έχει ένα σπίτι και το δηλώνει στην εφορία ως μόνιμη κατοικία του και το καλοκαίρι που είναι η περίοδος αιχμής το μισθώνει και ζει έξω από την πόλη και πρέπει αυτός που ζει έξω από την πόλη επειδή έχει δηλώσει μόνιμη κατοικία να μπαίνει μέσα στην παλιά πόλη για να παρκάρει το αυτοκίνητο εκεί που έχει εξασφαλίσει το δικαίωμα μέσω της φορολογικής του δήλωσης? Είναι ζητήματα τα οποία θα έχουμε διάλογο και μετά την έγκριση του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, έτσι ώστε να ρυθμιστούν επακριβώς, διότι είναι σημεία θολά, τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Πάντως, νομίζω ότι η βούληση ολόκληρου του σώματος, και προβλέπεται αυτό μέσα στο σχέδιο, είναι να προταθεί πάντων η διασφάλιση των θέσεων στάθμευσης των μονίμων κατοίκων της πόλης. Και δεν έχω καμία αντίρρηση στη σχετική απόφαση σήμερα, που θα εγκρίνουμε το σχέδιο αυτό, να παρατηρήσουμε και να ψηφίσουμε και αυτήν την μεγάλη προτεραιότητα κατά τρόπο που δεν θα επιδέχεται καμία αμφισβήτηση και αμφιβολία. Και νομίζω ότι σας καλύπτει και εσάς και την αγωνία την οποία έχετε εκφράσει και την οποία συμμερίζομαι, γιατί σήμερα που είναι τα πράγματα χαλαρά και αφημένα σε μια άναρχη τάξη που έχει διαμορφωθεί στο πέρισμα του χρόνου, έχετε δυσκολίες πρόσβασης, τις οποίες βλέπουμε και τις οποίες αναγνωρίζουμε. Και φοβάστε μήπως αυτό γίνει καθεστώς. Σε ό,τι αφορά το φόβο σας τον άλλο για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων, θέλω να σας ενημερώσω ότι υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη, η οποία ενδεχομένως θα είναι καθοριστική για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Ανήγγειλε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Παπαστεργίου, ότι ετοιμάζεται από το Υπουργείο μια πλατφόρμα στην οποία θα ορίζεται με ψηφιακές, με συντεταγμένες, με γεωγραφικές συντεταγμένες, ο χώρος που μισθώνει κάθε επαγγελματίας. Και αυτός ο χώρος θα είναι στην κοινή θέα. Και από το σπίτι του ο καθένας θα μπορεί να κάνει καταγγελία αν διαπιστώνει ότι ο χώρος αυτός έχει παραβιαστεί. Είναι μια μεγάλη αλλαγή, είναι μια μικρή επανάσταση ουσιαστικά στα ζητήματα αφαίρετης κατάληψης των κοινοχρήστων χώρων. Θα συμβεί δηλαδή κάτι αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει τώρα με την καταπάτηση των παραλιών και του Αιγιαλού, που έχει αναρτηθεί στο σύστημα ο χώρος τον οποίο μισθώνει η χρηματική υπηρεσία για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών και θα μπορεί ο καθένας να βλέπει τι χώρο μίσθωσε η τάδε επιχείρηση στην οδό τάδε. Θα βλέπει ποιος είναι ο χώρος, πόσα τραπεζοκαθίσματα μπορεί να αναπτύξει εκεί
και θα έχει εικόνα και χωρίς να αντιδικεί με τον ιδιοκτήτη, χωρίς να παρεμβαίνει, χωρίς να γίνεται γνωστή η ταυτότητα του καταγγέλλοντος, θα μπορεί να παρεμβαίνει και να καταγγείλει την όποια παράβαση. Έρχονται σημαντικές αλλαγές στη ζωή μας. Η πρώτη αλλαγή είναι ότι θα έχουμε αυτό το σχέδιο που θα αποτελεί το μούσουλα για το πού θα πάει αυτή η κατάσταση που επικρατεί, η χαώδης κατάσταση που επικρατεί στις κυκλοφοριακές συνθήκες στην πόλη. Και δεύτερον, ότι έρχεται και από πάνω μια ρύθμιση η οποία θα επηρεάσει τα μέγιστα σε αυτή τη μεγάλη ανησυχία που δικαίως εκφράζεται. Γιατί βλέπετε κι εσείς και εμείς το ζούμε και το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Και είδατε και την ανακοίνωση της προσπάθειας που καταβάλει η Αντιδημαρχία Εμπορίου με τους πολλούς ελέγχους που έγιναν για πρώτη φορά, τόσοι πολλοί έλεγχοι, με τα όποια αποτελέσματα παρήγαγε αυτή η προσπάθεια που κάνουμε. Τα περιορισμένα έστω. Αλλά δεν αφήσαμε, είναι αρχή στην προσπάθεια αυτή. Όταν θα αποκτήσουμε και δημοτική αστυνομία, τα πράγματα θα είναι ακόμη καλύτερα για τη ρύθμιση αυτών των ζητημάτων. Είμαστε τώρα λοιπόν ενώπιον των δύο μεγάλων αλλαγών. Αυτές που φέρνει το ΣΒΑΚ και οι οποίες στη συνέχεια θα προχωρήσουν σε πράξεις εφαρμογής, κανένα έργο βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθήκων μέσα στην πόλη δεν θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί εάν δεν υπάρχει ΣΒΑΚ. Και δεύτερον, τα επιμέρους ζητήματα θα ρυθμιστούν με τις ειδικές μελέτες με τις οποίες θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο που θα είναι οι πράξεις εφαρμογής που θα ρυθμίζουν αυτές τις λεπτομέρειες οι οποίες είναι δυναμική υπόθεση, συνεχώς μεταβαλλόμενη. Δεν μπορούσε αυτή να ρυθμιστεί από ένα σχέδιο σαν αυτό το οποίο συζητάμε. Παρακαλώ λοιπόν να δεχτείτε αυτά που σας λέω ως πραγματικότητες οι οποίες δεν είναι για να εξοραίσουν τα πράγματα. Έρχονται να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ανησυχίες και προβληματισμούς που εύλογα καταθέτεται και ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. Και εμείς, όπως ξέρετε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να ακούσουμε με μεγάλη προσοχή και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες αυτές, αυτές τις ανησυχίες να τις ακούσουμε και να τις λάβουμε υπόψη μας στην πράξη την οποία θα πάρουμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο.